Πάμε στο θέμα μας, λοιπόν. Τι θα μας πει σήμερα. Σήμερα θα ακούσουμε κάτι, θα συζητήσουμε βασικά κάτι το οποίο το έχουμε πολύ ακούσει, αλλά λίγο θα προσπαθήσω να το αναλύσω λίγο παραπάνω όσο μπορώ, για να καταλάβουμε κάποια σημεία κλειδιά. Δηλαδή, θα συζητήσουμε για προτεϊνική δίαιτα και αδυνάτισμα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για δίαιτες Ντουκάν, για δίαιτες Άτκινς, για χημικές δίαιτες, για δίαιτες που λέμε θα κόψεις τελείως τον υδατάνθρακα. Ακριβώς. Πολύ σωστή σε βρίσκω, γιατί όλα αυτά που είπαμε πριν καταλήγουν στην κέτωση. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μπαίνει το σώμα μας στη διαδικασία της κέτωσης, σημαίνει ότι μεταβολίζει, διώχνει από το σώμα μας συστατικά τα οποία του είναι απαραίτητα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος θέλει να μπει στη διαδικασία να κάνει δίαιτα, αυτό που ουσιαστικά πρέπει να διώξει από πάνω του είναι το λίπος. Δεν είναι χάνω κιλά και δεν με ενδιαφέρει αυτό το οποίο χάνω. Βέβαια, όταν το κάνουμε μόνοι μας και απλά κοιτάμε τη ζυγαριά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το οποίο χάνουμε. Είναι υγρά, είναι μυϊκή μάζα, είναι λίπος. Ουσιαστικά, λίγο για να σας βοηθήσω, θέλω έτσι να τονίσουμε 2-3 πράγματα. Κέτωση τι σημαίνει ακριβώς? Για να το εξηγούμε απλά. Το απλό. Είναι η απώλεια. Αυτό θέλω να πω τώρα. Δηλαδή, το σώμα μας αποτελείται από 3 πράγματα. Ναι. Αποτελείται από μυς, από οστά και από λίπος. Ουσιαστικά, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να χάνουμε είναι λίπος. Ο μυς έχει να κάνει με την υγεία του σώματός μας. Είναι αυτό που μας δίνει ενέργεια, δύναμη και ουσιαστικά μας βοηθάει σε πολλά πράγματα που μας κάνουν και αισθανόμαστε καλά. Το λίπος από κάποια όρια και πάνω, για τους άντρες από 20% και πάνω και τις γυναίκες από 34% και πάνω, σχετίζεται με όλα αυτά τα αρνητικά που έχουμε ακούσει, ότι εμφανίζω λιπίδια, λίπος και τα σχετικά, διαβήτη και τα σχετικά. Αυτό άρα εμείς που θέλουμε να διώξουμε είναι το λίπος. Όταν το σώμα μας φτάνει σε κέτωση, διώχνει κατά βάση μυϊκή μάζα. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι τι είναι καταρχήν μια πρωτεϊνική δίαιτα? Είναι μια δίαιτα η οποία στερεί πάρα πολύ τη ζάχαρη από τον οργανισμό μας. Δηλαδή, μιλάμε για ποσότητα υδατάνθρακα, που υδατάνθρακας είναι μακαρόνια, ρύζι, ψωμί, παξιμάδι, φρούτα όμως, όσπρια, δηλαδή ακόμα και καλές πηγές τις περιορίζει, προκειμένου να χάσουμε γρήγορα βάρος. Αυτό γίνεται. Τις περιορίζει όμως, δεν τις αφαιρεί εντελώς. Τις αφαιρεί. Τις αφαιρεί. Τελείως. Ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχουν είδη και είδη. Το να κάνεις μια ελαφρά πρωτεϊνική δίαιτα πολλές φορές μπορεί να σε βοηθήσει και να προστατέψει και το μυϊ σου. Εμείς όμως θα μιλήσουμε τώρα για ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή, όταν η πρωτεϊνική δίαιτα είναι τόσο ακραία, σε σημείο να περιορίζει τόσο πολύ την πρόσληψη σε 130 γραμμάρια και κάτω. Που σκεφτείτε ότι το όριο στην πρόσληψή μας είναι 130 γραμμάρια υδατάνθρακα. Αυτό δηλαδή που έχουμε αναγκαίο, το εξαφανίζουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, σκέψω ότι έχει βγει η διαβητολογική εταιρεία Αμερικάνικη και έχει πει ότι κάθε μέρα χρειαζόμαστε 130 γραμμάρια υδατάνθρακα για τις βασικές μας λειτουργίες, ακόμα και για να λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ναι. Γιατί ο εγκέφαλος έχει ζάχαρη. Οπότε, όταν φτάνει σε σημείο να προσλαμβάνει παρακάτω, υπολειτουργεί σαν οργανισμό. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν δίαιτες, όπως λες, που έχουν 20 με 50 γραμμάρια υδατάνθρακα τη μέρα, που είναι 2 φρούτα, σκέψου. Δηλαδή, κάνα μην μπορείς να φας φρούτα ή ας πούμε να είναι και λίγο παραπάνω. Τι γίνεται τώρα? Όταν περιορίζεις τόσο πολύ την ενέργειά σου, αναγκάζεται το σώμα ουσιαστικά να πάει από άλλες πηγές να πάρει την ενέργεια. Συνήθως πάει από τη μυϊκή μάζα σε πρώτη φάση. Έχουμε και λίγες αποθήκες ζάχαρης. Αυτό είναι συνήθως στο σηκώτη και στο μη. Αλλά αυτό κρατάει για λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Οπότε, όταν εμείς πρωτοξεκινάμε μια χημική δίαιτα, πρωτεϊνική δίαιτα που ουσιαστικά είναι πρωτεΐνη με σαλάτα, είτε είναι κρέας, είτε είναι αυγό, είτε είναι ψάρι. Ή σκέτη πρωτεΐνη και αυτό ακριβώς. Δηλαδή, να πίνω μόνο γάλα, να τρώω μόνο κρέας. Ακριβώς. Πολλές μπορούμε να σκεφτούμε. Εκεί πέρα τι γίνεται? Περιορίζεται πάρα πολύ. Στις πρώτες 2-3 μέρες ή και μία εβδομάδα βλέπουμε έχασα 2-3 κιλά. Καταπληκτικά. Αυτά όμως κατά βάση, να ξέρετε, είναι υγρά και η ζάχαρη που χάνουμε από αυτά τα δύο σημεία που σας είπα, από τους μυς και από το σηκώτη. Ναι. Μετά, όταν η πρωτεϊνική δίαιτα κρατάει από 20 μέρες και πάνω, το σώμα δεν έχει την ενέργεια που χρειάζεται. Με αποτέλεσμα να πηγαίνει και το μυ. Και εμείς είπαμε τι έχει να κάνει. Είναι η ενέργειά μας, η δύναμή μας και είναι αυτό που λέμε μεταβολισμός. Δηλαδή, το πόσα κιλά μη έχει ένας άνθρωπος έχει να κάνει με το πόσες θερμίδες καίει την ημέρα. Δηλαδή, όταν εγώ λέω ότι, ας πούμε, σαν ηλέκτρα καίω 1500 θερμίδες τη μέρα, το έχει να κάνει με το πόσα κιλά μη έχω. Άρα, όταν εγώ, ας πούμε, κάνω μία δίαιτα, χάνω το μη μου, μετά όταν αρχίσω να τρώω κανονικά, παίρνω πολύ πιο εύκολα κιλά. Ναι, αυτό. Καταλαβαίνετε. Νιώθω σαν να είμαι στο σχολείο, σε μένα πάρα πολύ ρετάξι. Είμαι απλά ένα τέλειο μάθημα, δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά λίγο, γιατί είναι πάρα πολλά, ποιο είναι το νόημα? Ότι για να. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, ότι για να έχουμε ισορροπία πρέπει να έχουμε ποικιλία σε αυτά τα οποία προσλαμβάνουμε. Το να κάνουμε έτσι μια λίγο πιο ελαφρύ τύπου πρωτεϊνική δίαιτα, καλό θα είναι να την κάνουμε με τη βοήθεια του διατροφολόγου μας, για να μην βάλουμε το σώμα στη διαδικασία να στρεσαριστεί και ουσιαστικά να μπει στη διαδικασία να διώξει άλλα χρήσιμα του συστατικά και εμείς να αισθανθούμε αϊπνίες,
Γιατί όταν λέμε ότι το σώμα μπαίνει σε φάση στρες, τι σημαίνει? Ότι δεν ξέρει αν θα επιβιώσει. Είναι η λεγόμενη κατάσταση μάχης ή φυγής. Δηλαδή, που τι δεν ξέρει αν αυτά που χρειάζεται θα του τα δώσεις. Για να λειτουργήσει η καρδιά μας, η αναπνοή μας, ο εγκέφαλός μας, τα βασικά πράγματα που κάνει ο κάθε οργανισμός κάθε ημέρα για να ζήσει. Άρα, όταν δεν του τα δίνεις αυτά, τον αναγκάζει να κάψει άλλα και βγαίνουν διάφορα συμπτώματα. Γινόμαστε οξύθυμοι, ευερέθιστοι, δεν κοιμόμαστε καλά, δεν έχουμε ενέργεια. Πόσες φορές έχουμε δει άτομα να κάνουν δίαιτα, να χάνουν 10 κιλά μέσα σε ένα μήνα και μετά να τους βλέπεις κάτοχρους, ότι έχουν χάσει το χρώμα τους. Να μην έχουν διάθεση, ενέργεια, ναι, 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 να γυμναστούν. Η σωστή διατροφή θέλω πάντα να έχει ο κόσμος στο μυαλό του ότι σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Το να κάνεις τη δίαιτα παύλα διατροφή. Δεν είναι μόνο κόβω την ποσότητα, είναι η ποσότητα που τρώω να είναι και πλήρη στα θρεπτικά συστατικά. Να παίρνω όλα αυτά που χρειάζομαι. Θα πρέπει να αισθάνεται καλύτερα. Ότι ας πούμε μπορεί να σκύψει να δει τα παπούτσια. Τα παπούτσια και να ανεβεί μια σκάλα. Ακριβώς. Νομίζω ότι με αυτές τις δίαιτες χάνουμε όντως εύκολα κιλά, γιατί την είχα κάνει την ντουκάν μία περίοδο, αλλά είχα πολλά προβλήματα στην υγεία μου. Ακριβώς. Δεν μπορώ να τα αναφέρω τώρα. Ναι, τώρα, όχι, κάποια από αυτά μπορώ να τα αναφέρω εγώ. Έτσι, σίγουρα είναι αυτό που είπαμε, ότι αισθανόμαστε έτσι μία. Δεν ηρεμούμε, αισθανόμαστε σαν να είμαστε σε μία νευρικότητα, υπερένταση. Αυτό, όπως είπαμε, δεν κοιμόμαστε καλά. Έχει να κάνει με έλλειψη ενέργειας, έχει να κάνει με έλλειψη κέντρωσης. Επίσης, επιβαρύνεται το γαστρεντερικό μας, έχουμε ενοχλήσει το στομάχι. Πάρα πολλά άτομα τα οποία έχω αναλάβει και παλαιότερα, εμφανίζουν, ας πούμε, δεσκυλίες στο στομάχι. Όχι, πάνω, δεν μπορούν να πέψουν μόνο αυτό το οποίο σαν τρώνε. Σαν κολικούς, ναι, δηλαδή. Σαν, εγώ αυτό πάθω. Ναι, ενόχληση του στομάχου. Δηλαδή, τρώω κάτι και πρίζομαι πάρα πολύ εύκολα. Πονάω. Ναι, την παλαιός για το, από το τρίποτα. Ακριβώς. Επειδή ουσιαστικά με τις τόσο στεγνές τροφές και με το να μένει και πολλές φορές, ξέρετε, δεν τρώνε. Δηλαδή, ας πούμε, μπορείς να φας το πρωί μία. Δεν λέει, ας πούμε, κάποιος σε αυτά τα άτομα φάει ανά 3 ώρες, 4, και μπορεί να φάει ένα γεύμα το πρωί και ένα γεύμα το βράδυ. Με τόσες ώρες, ας πούμε, το στομάχι να είναι άδειο, καταλήγει και γίνεται ευαίσθητο. Είναι και απλή λογική, βρε ηλεκτρομό. Όταν ο οργανισμός χρειάζεται να κάψει, και όταν το αφήνεις κενό τόσες ώρες, θα βρει να κάψει. Δηλαδή, δυστυχώς η απλή λογική χάνεται όταν έχουμε στόχο τα κιλά. Και απλά τι μας ενδιαφέρει, θέλω να μπω στο φόρεμα μέχρι το γάμο. Θέλω να μπω στο φόρεμα ή στο τζιν μέχρι θέλω τότε. Χωρίς να με ενδιαφέρει το τι κάνω σώμα μου. Ένα πράγμα που θέλω να θυμάται ο κόσμος, ότι υπάρχει προτεραιότητα. Δηλαδή, υπάρχει σειρά με την οποία το σώμα διώχνει από πάνω μας κάποια συστατικά. Δηλαδή, αν δεν τρώω σωστά, πρώτα θα φύγει ο μυς και στο τέλος θα φύγει το λίπος. Το λίπος δεν φεύγει αν δεν τρώω σωστά. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Βλέπεις, ας πούμε, ένα άτομο χάνει 10 κιλά και βλέπεις ότι δεν μαζεύει, αντίθετα βλέπεις και μια χαλάρωση. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται? Φεύγει ο μυς που είναι το σφιχτό κομμάτι του σώματος, μένει το λίπος και έρχεται η χαλάρωση. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι δεν βλέπουμε αλλαγή στους πόντους στο σώμα μας. Με τι ουσιαστικά να σημαίνει αυτό? Ότι δεν βλέπω καμία διαφορά. Και άρα καταλήγω να έχω περισσότερο λίπος μετά από αρσενότερο κανονικά σε σχέση με πριν. Ναι, και καταφέρουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε, θα τα χάσεις και μετά θα τα πάρεις πολύ πιο γρήγορα. Ναι, ναι. Βλέπεις ένα αποτέλεσμα στην καρδιά που σε ικανοποιεί χωρίς όμως να βλέπεις και το ανάλογο αποτέλεσμα οπτικά. Συν του ότι επιβαρύνεις την υγεία σου. Και συν του ότι αμέσως μετά θα το βρεις μπροστά σου και θα είναι και πιο δύσκολο να το ξαναχάσεις. Έτσι ξεκινάει κάπως το φαινόμενο γιογιό. Έτσι λέγεται, το οποίο ουσιαστικά είναι η δίαιτα επαναπρόσληψη βάρους. Δίαιτα επαναπρόσληψη βάρους. Γιατί τι? Γιατί αν, ας πούμε, ένας άνθρωπος την πρώτη φορά που θα ξεκινήσει δίαιτα έχει, όπως σας είπα, μία μυϊκή μάζα 40 κιλά, όταν θα κάνει τη χημική δίαιτα, η μυϊκή μάζα από 40 κιλά, ας πούμε, θα πάει 35. Αυτά τα 5 κιλά, τα οποία χάθηκαν, δεν αναπληρώνονται. Και τι γίνεται? Την επόμενη φορά που θα προσπαθήσει να ξανακάνει δίαιτα, θα ξεκινάει με λιγότερες θερμίδες καύσεων σε σχέση με πριν. Άρα θα του είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, κάθε επόμενη. Γι' αυτό πολλά άτομα βλέπεις ότι όταν ξαναπαίρνουν ήδη χαμένα κιλά, δυσκολεύονται να τα ξαναχάσουν. Γιατί ο μεταβολισμός τους έχει μπλοκάρει από τις προηγούμενες κακού τύπου δίαιτες. Οπότε είναι σαν να λέμε απαγορευτικές. Δηλαδή, ναι, μεν είναι πολύ γνωστές. Ναι. Γιατί είχα διαβάσει πρόσφατα ότι η Kate Middleton για να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης έκανε την ντουκάν. Και μου φάνηκε πολύ παράξενο. Και λέω, αποκλείεται με τόσους διατροφολόγους και συμβούλους πάνω από το κεφάλι της να έκανε αυτή τη δίαιτα. Αυτό θα πω. Η διατροφή, η σωστή, πλήρης, μπορεί να έχει πιο ποιοτικό. Μπορεί και αυτό. Ναι. Μπορεί να έχει ένα πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, απλά δεν έχει το άμεσο αποτέλεσμα. Δηλαδή θέλει και χρόνο. Έτσι, το σώμα, επειδή το λίπος είναι αποθήκη για το σώμα, είναι. Το λίπος βασικά είναι αποθήκη ενέργειας για το σώμα, δεν το αφήνει τόσο εύκολα. Γιατί θα σε περίμενα μαξιλαράκι ασφαλείας γι' αυτό. Όταν δηλαδή εσύ δεν θα σκεφτείς το να κάνεις σωστή διατροφή και να του δώσεις όλα αυτά που χρειάζεται, τι θα πάει? Θα πάει στις αποθήκες για να πάρει αυτό που χρειάζεται. Άρα είναι το τελευταίο που θα αφήσει να φύγει από πάνω του. Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε είναι να κάνουμε μια ισορροπημένη δίαιτα. Άρα ένας που βιάζεται θα κάνει κάτι πιο άμεσο. Κάτι τέτοιο. Χωρίς όμως να σκεφτεί το αν θα κάνει κακό ή όχι στην υγεία του. Και επειδή ήμασταν υπόμονοι και συνήθως δεν σκεφτόμαστε το μετά.
το κατά πόσο επηρεάζει τη υγεία μας ή το, αν θα είναι μόνιμο το αποτέλεσμα, καταλήγουμε να κάνουμε κάτι άμεσο. Ή και είμαστε και της τελευταίας στιγμής. Ναι, τώρα είναι σε ένα μήνα πούμε, έχουμε δίαιτα. Σε ένα μήνα... το φαινόμενο της νύφης, η οποία παλεύει τον τελευταίο μήνα μόλις να μπει στο νηφικό. Όχι μόνο. Και τον καλεσμένο. Ναι, ναι, ναι. Και τη κουμπάρα. Και τη κουμπάρα και τη συντέκνησα. Ναι, έχουμε μάθει με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε μάθει αυτό. Ή ας πούμε, έχουμε μάθει ότι το χειμώνα εντάξει, δεν φοράμε εφαρμοστά ρούχα. Οπότε εντάξει, το κρύβουμε κιόλα. Ναι, δεν μα πειράζει. Και δύο-τρει μήνε. Α το να πέσει. Και δύο-τρει. Λοιπόν, και δύο-τρει μήνε ουσιαστικά πριν το καλοκαίρι. Και ένα μήνα πριν το καλοκαίρι. Λέμε, α, τώρα δεν γίνεται, θα βγούμε με τα πιο. Οπότε πρέπει λίγο κάτι πιο δραστικό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποια είναι τα ονόματα που μπορούμε να το συναντήσουμε. Είναι οι κετογονικές δίαιτες που είπαμε, χημικές δίαιτες, πρωτεϊνικές δίαιτες, δίαιτες Atkins, δίαιτες Dukan. Έτσι. Η Atkins τι είναι? Atkins ήταν η πρώτη πρωτεϊνική δίαιτα που βγήκε. Δηλαδή, που την έκανε ότι... τη Λάσαρη Μαντόνα κιόλας. Να σου πω, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν είναι ουσιαστικά... Ναι, ακριβώς. Είναι από τις πρώτες καθαρά πρωτεϊνικές δίαιτες. Και λέμε... Πολύ αυστηρή. Είχα διαβάσει για σπαράγγια επί συνεχόμενες μέρες, σαν βασικό μεσημεριανό. Βασικό μεσημεριανό γεύμα, σπαράγγια. Ουσιαστικά είναι πρωτεΐνη με λαχανικά. Είναι πρωτεΐνη με λαχανικά. Και το βράδυ χτυπούσε σκοτόπουλο, ξέρω εγώ, μισοκοτόπουλο. Αυτό. Δηλαδή. Σκέτο. Ναι. Όχι, όχι. Απλά να σκεφτόμαστε τι κάνουμε, γιατί μετά το βρίσκουμε μπροστά μας. Σίγουρα το διάστημα που το κάνουμε δεν αισθανόμαστε και ό,τι καλύτερο. Και δυστυχώς αυτό μας κάνει και μετά. Πώς να πω, βάζουμε ταμπέλες στη διατροφή και λέμε α, δεν κάνω δίαιτα γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Οπότε γιατί να πω στη διαδικασία να κάνω τη δίαιτα για να αισθανθώ άσχημα. Η δίαιτα που. Αν κάνουμε τέτοιο τύπου δίαιτα, δεν θα αισθανόμαστε καλά. Άρα σημαίνει ότι δεν κάναμε τη σωστή. Άρα δεν αποφεύγουμε, απλά προφροντίζουμε να το κάνουμε με σωστό τρόπο. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι αυτό που λέμε κάθε φορά που το έχεις αναφέρει και άλλες φορές εσύ. Ισορροπία, ναι, και όχι δίαιτα, διατροφή. Διατροφή. Ναι. Διατροφή. Ναι. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι κάνουμε πριν το κάνουμε να συμβουλευτούμε το διατροφολόγο μας. Ναι. Αυτό αναφέρει δηλαδή, κάθε φορά. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και για ένα διατροφολόγο για να καταλήξει να δει στο κάθε άτομο πόση πρωτεΐνη χρειάζεται και πόσο υδατάνθρακα θα πρέπει να γίνει υπολογισμή, να γίνει μια λιπομέτρηση, να δει τη φυσική δραστηριότητα του κάθε ατόμου και να εξατομικευτεί σε αυτό. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει συνέχεια. Δηλαδή, μία φορά πες ότι είσαι ένα άτομο που σε ενδιαφέρει. Μπορεί να πας μία φορά να συμβουλευτείς έναν διατροφολόγο, να δεις πάνω κάτω σε τι ποσότητες είναι αυτές που σου αντιστοιχούν και ποιες ανάγκες έχει. Και ποιες ανάγκες έχει και μετά τα ακολουθείς σαν συμβουλές. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να γίνουμε και υστερικοί. Απλά σίγουρα να μην καταφεύγουμε σε λύσεις οι οποίες μας επιβαρύνουν και μετά, σας ξαναλέω. Τις βρίσκουμε μπροστά μας και ουσιαστικά καταλήγει και γίνεται ένα θέμα άλυτο. Δηλαδή, και το μεγαλώνει. Δηλαδή, έχεις 5 κιλά, μετά γίνονται 7, μετά γίνονται 8, μετά γίνονται 10. Και δεν τα λύνεις ποτέ με αποτέλεσμα να και να στεναχωρήσεις και να επιβαρύνεις την υγεία σου. Η σημαντικότερη παγίδα όλων, να ξέρετε, επειδή το έχω δει και από φίλοι μου, την ώρα που ξεκινάει κανείς να μπει στο σκεπτικό ότι τώρα θα χάσω κιλά για να κάνω αυτό, ξέρω εγώ εκείνο, μπαίνει στο ίντερνετ, αρχίζει. Πώς να χάσω γρήγορα κιλά και τι θα βγάλει πρώτο? Χημικές δίαιτες, όλες. Ναι, η πρώτη απάντηση στο Google είναι αυτές. Ακριβώς. Ναι, και πάνε και αποστόμασες στο. Εγώ την είχα ακούσει από μια φίλη μου που είχε και αυτή χάσει πολλά κιλά σε μικρό χρονικό διάστημα και λέω, α, ωραία, εδώ. Είμαστε θα σας παλιά πω, τώρα. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα τα οποία κάνοντας μια κανονική διατροφή με όλο το σωστό υδατάνθρακα, όλη την πρωτεΐνη και όλο το σωστό λίπος. Όχι, δεν παχαίνουν. Χάνουν με γρήγορο ρυθμό. Φυσικά υπάρχουν άτομα και έχει να κάνει με το μεταβολισμό του. Δηλαδή, το πόσο γρήγορα και αυτό είναι γονιδιακό. Περισσότερο. Δηλαδή το πόσο γρήγορα ο οργανισμός του διώχνει το λίπος. Έχει να κάνει με τα κιλά μυϊκής μάζας που σας είπα. Δηλαδή εσύ έχεις 30 κιλά μυϊκής μάζας, εγώ έχω 50. Τα 20 κιλά παραπάνω που έχω εγώ, τι σημαίνει ότι κάνω περισσότερες καύσεις. Ουσιαστικά αυτό είναι το εργοστάσιο του σώματός μας. Και να μπει ο καθένας σε μια διαδικασία, να κάνει τη λιπομέτρησή του, να δει τι λίπος έχει. Και να καταλάβει γιατί μιλάμε. Να καταλάβει γιατί μιλάμε. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο, είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και χάρηκα που την κάναμε, γιατί ενημερώσαμε αρκετό κόσμο ότι. Δεν ξέρω τώρα αν εξήγησα τα πράγματα που αφορούν την διατροφή. Κάτι άλλο παρόμοιο, που δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι παρόμοιο, γιατί το έχουμε στο μυαλό μας πιο κακό, είναι τα συμπληρώματα του τύπου αυτά που διαλύεις, η τροφή σε... Θα γίνω κακιά τώρα, μην μου τα λέτε. Θέλω να τα συζητήσουμε και αυτά, και γιατί και αυτά σούπες, τα βλέπω συχνά. Και με τα... Αυτό εννοώ, αλλά δεν ξέρω πώς λέγονται. Δεν θυμάμαι. Εγώ ξέρω πώς λέγονται. Υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή θα τα βρεις με μορφή σοκολάτα, θα τα βρεις. Υπάρχουν ολόκληρες εταιρείες που προμοτάρουν τέτοιου είδους. Αυτά κάποια στιγμή ουσιαστικά είναι υποκατάστατα τροφίμων. Ναι. Τα οποία, ωραία, πληρώνεις όσο είναι να πληρώσεις. Συνήθως είναι αρκετά ακριβά σκευάσματα, τα οποία σου λένε ότι θα φας αυτό με γεύση παστίτσιο, μακαρόνια με κιμά, δεν ξέρω εγώ τι. Και ουσιαστικά σου λένε ότι δεν θα φας μεσημέρι και θα φας αυτό.
Θα πιείς αυτό. Θα πιείς αυτό, θα φας αυτό και όλα τα σχετικά. Για ένα βραδινό γεύμα υπάρχει, είναι, βάζεις κάτι χημικό στον οργανισμό σου, το οποίο δεν ξέρεις τι είναι. Συνήθως σε τέτοια σκευάσματα δεν υπάρχει και ο απαραίτητος έλεγχος για να ξέρεις τι καταναλώνεις. Γιατί να βάλεις κάτι στον οργανισμό σου. Συν του ότι αυτά ωραία θα τα πάρεις για 2-3-4 μήνες, θα χάσεις τα κιλά. Άσε το τι είναι. Μετά δεν θα πρέπει πάλι για να τα κρατήσεις να μάθεις να τρως σωστά. Δηλαδή, όλοι προσπαθούμε όλοι με πολλούς τρόπους να αποφύγουμε το να μάθουμε να τρώμε, όμως εν τέλει αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Από την αρχή, γιατί ό,τι και αν κάνεις, είτε πάρεις ένα συμπλήρωμα διατροφής, λιποδιαλυτικό, είτε πάρεις τέτοιου τύπου σκευάσματα, είτε πας και κάνεις τα διάφορα θαυματικά που σου υπόσχονται, μαζέψου, κάνε, ράνε, δείξε. Στο τέλος τι σου λένε, στα πλαίσια ισορροπημένης διατροφής θα δεις αποτέλεσμα. Άρα, γιατί όλοι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αποδεχθούμε ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να μάθουμε σωστές συνήθειες, να συμβουλευτούμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει αυτό το αντικείμενο και όχι απλά να πάμε για να πάρουμε τη δίαιτα, να συζητήσουμε, να μάθουμε πώς λειτουργεί το σώμα μας και πώς θα το βοηθήσουμε και πώς θα το κρατήσουμε αυτό σαν τρόπο ζωής. Mm. Δεν είναι κάτι εύκολο, θέλει χρόνο. Και μιλάμε και για τον τρόπο προσταφαίρεσης. Προσθέτουμε και αφαιρούμε κάποια πράγματα από το μενού, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εννοείται. Θα προσθέσεις κάτι για να βοηθήσεις τον οργανισμό και θα αφαιρέσεις κάτι άλλο που δεν το βοηθάει. Αυτά γιατί αλλάζουν ανάλογα τον οργανισμό. Να σας πω κάτι, δεν υπάρχει περιορισμός, από όλα τρώμε. Δηλαδή, από όλα, σίγουρα, αλλά θα σου πει ότι ένας άνθρωπος που χρειάζεται να τρώει πολύ ψωμί, ας πούμε. Και διότι δεν αυτό το κόβεις, απλά αφαιρείς την ποσότητα. Ακριβώς, αφαιρείς λίγη ποσότητα. Ναι, το προσαφαίρεσης είναι για τις ποσότητες. Ναι. Στις επιλογές δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορεί να φάει και ψωμί και παξιμάδι και μακαρόνια, από όλα. Αυτό είναι που πρέπει και να καταλάβει. Και το ελεύθερο γεύμα υπάρχει. Και απλά πατατούλα. Παιδιά τα πάντα. Και γλυκάκι. Ένα θέλω να σας μείνει. Πού κοιτάω, εδώ! Λοιπόν, αν δεν τρώτε τον υδατάνθρακά σας, θα κάψετε μη και θα πάρετε μετά πολύ πιο εύκολα κιλά σε σχέση με πριν. Οπότε τρώμε λίγο απ' όλα, με μέτρο και χάνουμε κιλά τα οποία μένουν. Δεν τα ξαναπαίρνουμε. Έτσι απλά. Απλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Δυσκολευόμαστε να περιοριστούμε. Δηλαδή, όπως είπες, σε έναν άνθρωπο που του αρέσει το ψωμί. Τρώει 5 φέτες ψωμί τη μέρα. Αν του πεις φάει μία, θα ζοριστεί. Εκεί είναι τώρα. Ο αυτοέλεγχος είναι ένα άλλο κομμάτι. Δύσκολο. Δεν το αφαιρείς όμως. Απλά του λες φάει. Όχι, δεν το αφαιρείς, αλλά πιστεύετε ότι το μέτρο είναι δύσκολο να το πετύχεις. Είναι πολύ δύσκολο. Σε όλα. Δηλαδή, να ναι, είναι σαν να σου λέω, μ' αρέσει να βγαίνω 5 φορές την εβδομάδα να πίνω ποτό και εσύ πες μου, όχι, θα βγαίνεις μία. Θα μου φανεί περίεργο. Και θα μου αποφανεί κιόλα. Βλέπω εγώ με τον καφέ. Θα σου πω το πιο απλό. Που μου αρέσει πολύ ο καφές. Όταν μπω στη δικασία να σκεφτώ ότι πρέπει να πιω ένα τη μέρα, δεν μπορώ. Εντάξει, μην πιεις ένα, πιες τρεις. Αλλά μην πιες 10. Πιες έναν και του δύο αντικάφ. Δεν, νομίζω ότι εντάξει. Εξήγηλα στον οργανισμό. Έχει λίγη διαφορά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Εντάξει, επειδή εγώ βρήκα και το λάθος άτομο, δεν είμαι του καφέ. Α. Δηλαδή μου λένε κάποιες φορές το πρωί πώς ξυπνάς. Ναι, αλλά δεν πίνω καφέ. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Πίνεις όταν τρώτε λίγο απ' όλα, και τσάι να μην πίνω, όταν τρώτε λίγο απ' όλα έχετε ενέργεια. Τέλος. Και δεν είναι η ενέργεια μόνο αποτέλεσμα της διατροφής. Είναι και της πνευματικής μας υγείας, είναι και της φυσικής μας δραστηριότητας. Μα φαίνεται, παιδί μου, με τη διατροφολόγο που να κάνουμε. Είναι λαμπερό δέρμα. Αυτό είναι λαμπερή. Έχει ενέργεια, την καλή ενέργεια. Είναι ευρώ. Να'στε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Προσπαθώ κι εγώ να και ξέρεις τι, έχω την εντύπωση ότι έχουμε μαζί μας κάθε φορά μια δασκάλα, καλή δασκάλα μέσα σε ένα σχολείο και είμαστε τα παιδιά στην τάξη. Ειλικρινά έχουμε. Όλοι. Όχι μόνο εσείς. Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή να ασχολούμαστε. Απλά έχω ξαναπεί ότι θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί από πού ενημερωνόμαστε. Έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει σκοπός το κέρδος, μπορεί να υπάρχει σκοπός παραπλάνηση και ουσιαστικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από αυτό που πιστεύουμε ή φοβόμαστε. Από όλα μπορούμε να τρώμε με μέτρο και δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε τέτοιου τύπου δίαιτες, διότι κάνουμε κακό στον οργανισμό μας. Και γλυκάκια. Ζάχαρη είναι και τα γλυκά. Άμα δεν πάρεις την απάντηση, δεν μπορείς. Φυσικά και τα γλυκά. Απλά εγώ, ας πούμε, σαν συμβουλή τι δίνω. 2 φορές την εβδομάδα. Γλυκό οτιδήποτε ό,τι ή μαύρη σοκολάτα. Όχι. Άμα λέμε γλυκό, εννοούμε γλυκό. Δεν εννοούμε τώρα το πλακ. Άκου. Θυμάστε που είχαμε πει την προηγούμενη φορά το μαγνήσιο. Καλή ώρα η σκούρα σοκολάτα είναι πλούσια πηγή μαγνησίου. Θα το πάρει και κάτι φυσικά. Και είναι αγαπημένη μου, δηλαδή κρέπα να φάω, θα τη βάλω με μέτρο είπαμε, το μέτρο να θυμάσαι. Μέτρο λοιπόν, να άριστε. Απλά, κάτσε γιατί λίγο χάθηκα. Με σκούρες σοκολάτα, με τα γλυκά, ό,τι γλυκά και να είναι. Είτε μπορούμε να θέλουμε να φάμε την πάστα μας, είτε να φάμε τον μυφέικ μας, το τυραμισού μας. Αυτά όλα δεν έχουν, έτσι μιλάμε για απλή ζωή. Μάλλον ο μπαμπάς μπερδεύτηκε χθες και είχε πήρε 2-3 πάστες, νόμιζε ότι είναι πηγή. Στοπ, σου πήρε όντως. Όταν έφυγε από εδώ, λέει, θα σου πάρω, λέει, εδώ στην πόρτα. Της λέει, θα σου πάρω σήμερα 2 πάστες. Δεν τις πήρε για μένα ακριβώς, πήρε και για μένα. Γιατί λέει ότι όταν τις βρίσκεις στο ψυγείο, τις τρως. Κοιτάω και λέω, αποκλείεται να τρώει αυτή η πάστα. Τις τρώω. Πέφτω στη... Αυτό είναι. Πέφτει ότι πέφτει στην παγίδα. Εγώ δεν τρώω αν δεν βρω. Οπότε το κάνει επίτηδες. Σου λέει... Τι ψυχή έχει μία πάστα, θα σου πω τώρα η Ηλέκτρα. Θα σας πω.
Δύο φορές την εβδομάδα. Έλα τώρα. Και είστε εντάξει. Σοβαρά σας μιλάω. Τι νομίζετε ότι έχω τρώω. Δύο φορές την εβδομάδα. Αλλά στη θέση γεύματος. Και όχι μεσημερινού. Δηλαδή, θέλω να βγω το απόγευμα. Δεν θα φάω, ας πούμε, το τοστάκι που μπορεί να είχα. Ή δεν θα φάω το γιαούρτι μου. Θα φάω ένα μικρό κομμάτι πάστα και θα στηρίξω μετά το πρόγραμμά μου κανονικά. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα πας έξω για φαγητό. Ναι. Και φας το φαγητό σου. Σαν επιδόρπιο, ναι. Δεν μπορείς να φας το γλυκό. Πρόσεξε. Εγώ σου είπα τώρα ότι ουσιαστικά στο σύνολο της εβδομάδας, έτσι, δύο γεύματα θα τα διαλέξεις να τα κάνεις κάτι πιο βαρύ. Ναι. Αν όμως την ίδια μέρα. Το δεκατιανό που λέμε, ρε παιδί. Πες ή το βραδινό. Πρόσεξε, αν την ίδια μέρα και φας βαρύ μεσημερινό, γιατί όταν θα βγεις έξω να φας, δεν θα φας μόνο το γλυκό, θα πάρεις κάτι πρώτα και θα φας μετά για το γλυκό. Και μετά καλό θα ήταν την επόμενη μέρα να είμαστε πιο προσεκτικές, ώστε να υπάρξει μια ισορροπία στην πρόσληψη θερμίδων μεταξύ των δύο ημερών και να μην αποθηκευτεί αυτό σαν λίπος. Mm. Άρα είναι όλα κομμάτια της ισορροπίας. Δηλαδή, αν μια μέρα πάρω 2.000 θερμίδες, αλλά την επόμενη το ισορροπήσω και κόψω κάτι λίγο, δηλαδή δεν φάω, ξέρω εγώ, το βράδυ ντάκο. Φάω μια σαλάτα ή φάω ένα γιαουρτάκι, κάτι πιο ελαφρύ σε σχέση με αυτό που έτρωγα, θα έρθει η ισορροπία και δεν θα φαίνει τίποτα. Τέλεια, τρώτε πάρα πάρα πολύ σκουτά. Όλα είναι πάρα πολύ απλά. Θες να σε υιοθετήσουμε και να βγαίνεις και από το Skype. Γιατί είμαστε πολύ στεναχωρημένες, γιατί μάλλον την έχουμε τελευταία φορά στο πλατό μας. Θα φύγεις. Ναι. Την άλλη θα με κάνετε να το δηλώσω. Οριστικό, όχι καλέ, οριστικό είναι αυτό. Ωραία, την άλλη εβδομάδα θα την ξανάρθουμε να μιλήσουμε. Α, μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Θα έρθει. Το δηλώνεις τώρα. Θα κοιτάξω το πρόγραμμά μου. Δεν θέλω να φανώ αναξιόπιστη. Θα κοιτάξω το πρόγραμμά μου και θα σας απαντήσω. Εδώ στην κάμερα, πες, θα σας ξαναέρθω. Θα προσπαθήσω να σας ξαναέρθω. Δεν θέλω να βγω ψεύτρα. Αλλιώς τι θα κάνουμε. Σκέφτηκα ήδη ιδέα. Θα τη βγάλουμε μέσω Skype. Να φαίνεται από πίσω καμιά τουλίπα κάτι λέω τώρα. Τουλίπα. Και να μας πεις για τις διατροφικές συνήθειες των Ολλανδών. Είναι πάρα πολύ. Βαρετές. Όχι. Τρώνε απ' όλα, τρώνε μικρές μερίδες. Έχουν ευρωπαϊκή κουζίνα. Έχουν καταλάβει. Είναι συχνά με τον ποδήλατά τους. Mm. Περπατάνε πάρα πολύ. Mm. Έχουν πάρκα όμορφα. Αλλά δεν πίνουν πολύ νερό. Δεν το έχω παρατηρήσει. Πίνουν νερό. Ανθρακούχα. Ναι, τέτοια πίνουν η αλήθεια είναι. Ή πολλές φορές πίνουν και από τη βρύση γιατί έχουν καλό σύστημα υδροδότησης. Και δεν βλέπεις παχύ άνθρωπο. Καθόλου. Εντάξει, κοίτα, να σου πω. Δεν βλέπεις. Όχι, σοβαρά, στην Ολλανδία δεν τόσο. Βλέπεις. Στο Άμστερνταμ ή στο Ρότερνταμ. Στο Ρότερνταμ είδα λεπτούς ψηλούς ανθρώπους. Στο Άμστερνταμ θα σου πω. Στο παιδιά, νόμιζα ότι πήραν όλοι μπύρες τώρα, μην τρελαθώ. Στο Άμστερνταμ είναι και λίγο πιο πολυπολιτισμικό. Δεν βλέπεις πολλούς Ολλανδούς. Μπορεί να είδες τουρίστες. Οπότε δηλαδή, αν πας στο πιο παραδοσιακό που είναι Ολλανδοί περισσότεροι, δηλαδή στην πλειοψηφία του Άμστερνταμ περισσότεροι είναι. Ψηλία δύναμη. Το Άμστερνταμ είναι εννοώ περισσότεροι από άλλους πολιτισμούς. Ναι. Δεν είναι δηλαδή Ολλανδοί-Ολλανδοί. Ναι, είναι από Αγγλία, ναι. Είναι από Γερμανία, είναι από Κίνα, είναι από Ελλάδα, πόλη. Είναι από παντού τέλος πάντων. Ναι. Οπότε και ο πολιτισμός πάει και με τις συνήθειες. Εγώ θυμάμαι ότι δίνανε πολύ βάση στο πρωινό τους. Δηλαδή είχαν και πολλά μαγαζιά που προωθούσαν το πρωινό. Δεν το έχω ζήσει τόσο πολύ. Δεν το έχω, απλά αν δεις το πρόγραμμά τους, δηλαδή την καθημερινότητά τους, σηκώνονται πρωί. Όχι πάρα πολύ πρωί όμως, δηλαδή τα μαγαζιά ανοίγουν 9-10 η ώρα. Ναι, δεν είναι αυτό εδώ πέρα που θα δεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που σηκώνονται από τις 6-7 η ώρα, αλλά όχι τόσο πολύ. Άρα δηλαδή ξεκινάνε και λίγο πιο αργά. Ό,τι είναι να φάνε, θα το φάνε μέχρι, δηλαδή το κυρίως του γεύμα είναι 4 η ώρα, 7 η ώρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Ναι. Είναι στα σπίτια τους, χαλαρώνουν, ό,τι είναι να φάνε το έχουν φάει, ό,τι έχουν να κάνουν, ό,τι είναι να κάνουν το έχουν κάνει και τελειώνει η υπόθεση. Άρα γίνεται και λίγο στο, πώς να το πω, σε πιο νωρίς, στο πιο νωρίς κομμάτι της ημέρας. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι, μιας και πήγαμε στην Ολλανδία, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι στα χωριά μου, θυμάστε στην Ολλανδία. Μιας και πήγαμε ένα ταξίδι μέχρι την Ολλανδία, θέλουμε να σε πάμε και κάπου αλλού. Να με πάτε. Καταρχάς, σας ευχαριστήσουμε που ήσουν στην παρέα μας. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τιμή μου, χαίρομαι, να είστε καλά. Μάθαμε πράγματα. Ναι, αυτό θέλω να πω. Κάθε φορά κάτι παίρνουμε από σένα. Έχω στο κεφάλι μου τόσα πολλά να σας πω που μερικές φορές αναρωτιέμαι αν πραγματικά μεταφέρω αυτό το μήνυμα που θα ήθελα. Το μεταφέρεις για να είναι κατανοητά. Εδώ ένα θα σου πω. Έχει μπει στη διαδικασία σκέψη δίαιτας ο Στέλιος. Μην φύγεις, θα αρχίσω την τουκάνη. Έλα μαζί μου. Απειλές. Έλα να το πεις στην βράδυ. Έλα να το πεις στην κάμερα. Έλα αν τολμάς. Έλα αν τολμάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να μας ξαναρθείς πριν φύγεις. Ναι, σε παρακαλούμε. Ναι, θα το δεν ξέρω. Μην πιεστείς, αλλά σε παρακαλούμε. Είναι παιδιά το μεταπτυχιακό που να είμαι σημερινές ώρες και πρέπει να δω πότε δεν έχω μάθημα από εβδομάδα. Τι να κάνω. Αυτά που σας λέω πρέπει να τα μάθω και από κάπου. Λοιπόν, πριν σε πάμε πριν σε στείλουμε στην Ολλανδία, ναι. Θα πάμε μία βόλτα μέχρι το Κάιρο. Αλλά κάποιο συγκεκριμένο. Θα σου πω. Και για καλό και για κακό θα σου πω. Στο μουσείο. Το μουσείο του Καϊρού ήταν ένα από τα σημαντικά.
σημαντικότερα όλης της ανθρωπότητας, γιατί έχει μέσα ανεκτήμητους θησαυρούς. Μην ξεχνάμε τις μούμιες, μην ξεχνάμε σημαντικά... Τις φύκα! Υλικά, ναι, σημαντικά όμως, πώς τα λένε, κοιμήλια των βασιλιάδων. Τέλος πάντων, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία του κόσμου. Έχει και πυραμιδούλες, έτσι μικρές. Αυτό, πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως κλείνει, κλείνει οριστικά. Και κλείνει οριστικά το συγκεκριμένο μουσείο που είναι σήμα κατά τεθέν του Καΐρου και ανοίγει ένα που θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας με την τελευταία λέξη τεχνολογίας μέσα στα πάντα όλα. Αλλά αυτά είναι μόνο σε σχέδια, δεν έχει γίνει ναι, κάτι. Υπάρχουν μόνο τα σχέδια και δεν γνωρίζουμε ούτε πότε θα ξανανοίξει. Θα μείνει σίγουρα κλειστό πάνω από 2 χρόνια. Και αυτό είναι το αρνητικό. Τουλάχιστον αυτό έχουν δηλώσει οι σημερινοί αρχιτέκτορες που είναι μέσα υπεύθυνοι. Και μόνο τα σχέδια, αν δεις όμως, γιατί ναι, έχει βγει το κτίριο, έχουν αρχίσει να το φτιάχνουν. Έχουν ξεκινήσει, αλλά είναι μόνο το και κτίριο. Και μόνο που το βλέπεις, λες τι θα γίνει εκεί. Είναι ως κρίμα για τον κόσμο που θα πηγαίνει αυτά τα χρόνια και δεν μπορεί να βλέπει αυτά τα αξιοθέατα. Που πας και καταλαβαίνεις κατευθείαν ότι είσαι σε διαφορετικό μέρος, δηλαδή πόσο σε εμπνέουν, σε αρέσουν.